Η αποκριά στη Μεσίνη φέτος θα είναι διαφορετική, λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, από τον Δήμο, στο πλαίσιο των περιορισμών που έχουν επιβληθεί, υπάρχει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων με έμφαση στα παραδοσιακά δρόμενα. Δυστυχώς, ο κορονοϊός δεν μας άφησε και φέτος να κάνουμε το καρναβάλι όπως οφείλουμε να το κάνουμε και τόσα χρόνια έγινε. Δυστυχώς, τρίτη χρονιά δεν μπόρεσε να γίνει αυτό που εμείς θέλαμε σαν καρναβαλική εκδήλωση. Ωστόσο, όμως, για να έχουμε σημείο αναφοράς για το καρναβάλι μας και ο κόσμος να θυμάται λίγο και να του δώσουμε την ευκαιρία να βγει λίγο να ξεσκάσει, κάνουμε μερικές δράσεις. Όσες αυτές επιτρέπονται βέβαια και από το πλαίσιο νόμου που η κυβέρνηση επιτρέπει να γίνουν και βεβαίως για να έχουμε έτσι ένα σημείο αναφοράς όπως είπα προηγούμενα. Τη ρίστερα μας, το έθιμο της φωτιάς, η αναπαράσταση της δίκης Γριάς Οικούς, η Βάμενα και το Μπουλούκι και άλλα πολλά προγραμματίζονται. Στις 11 η ώρα είναι κατασκευή χαρταϊτού και μάσκας από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, το ΚΔΑΠ και το βρεφονηπιακό σταθμό, το πρώτο σχολείο. Στις 11:30 έχουμε χορευτικές εκδηλώσεις από τη σχολή «Η Χαρά του Παιδιού». Στις 12:30 έχουμε το γνωστό γαϊτανάκι από το Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Μεσίνης. Στις 19:30 έχουμε την αναβίωση του παραδοσιακού δρόμενου Τυρίς Καταραμάς. Το δρόμενο αυτό θα γίνει από το Σωματείο Εθελοντών Μεσίνης με τραγούδια και από τη χοροδία του στη Συμβολή των Οδών Πολυτεχνείου και Τενέδου. Στις 20:08 το βράδυ θα τιμάμε το έθιμο της φωτιάς. Την καθαρά Δευτέρα τώρα, στις 11:30 το πρωί, θα έχουμε αναπαράσταση της δίκης και απαγχωνισμού της Γριάς Οικούς από τον Ιμπραήμ Πασά στην περιοχή της Κρεμάλας. Είναι η αναβίωση αυτή του δρόμενου θα γίνει από το Θεατρικό Εργαστήριο Μεσίνης. Μετά το τέλος αυτού του δρόμενου, θα Βάμενα με τον Μπουλούκι της δίνουν το ρυθμό χορεύοντας στους δρόμους της πόλης μας και το έθιμο, το οποίο, όπως είπα προηγούμενα, λαμβάνει η χώρα, το αναβιώνουν οι Σύλλογοι Γυναικών Μεσίνης. Θα ακολουθήσουν στην κεντρική πλατεία της Μεσίνης την καθαρά Δευτέρα παραδοσιακή χορή, ενώ στο Πεταλίδι θα γίνει το πέταγμα χαρταετού.